Καλώ ήρθατε πίσω σε ένα ακόμα βίντεο του Daily Show. Ονομάζομαι Terry Hatzi και αυτό είναι το show στο οποίο μπορεί να είσαι για να ενημερώνει σωστά και ηθικά, σε καθημερινό επίπεδο για θέματα που σε αφορούν. Αν είσαι καινούριο σε αυτό το κανάλι, πάτε στο κουμπάκι που λέει subscribe, εγγραφή και οπωσδήποτε smash the like button. Αρχικά να κάνω μια διόρθωση με το χθεσινό το επεισόδιο. Αυτό το οποίο φάνηκε από μια προοπτική να είναι πορτοφόλι. Για την Καμάλα Χάρη μιλάω. Δεν ήταν πορτοφόλι, ήταν η βίβλο, μια ειδική έκδοση τη βίβλου με φερμουάρ. Το έγραψα και στην περιγραφή του βίντεο και στο σχόλιο. Πάμε να ξεκινήσουμε με το σημερινό επεισόδιο. Ο Τζέικ Άντζελι, Jacob Chansley. 33 ετών. Is being held in Phoenix in January 6 Capital Riot. Αυτό ο, ο, άνθρωπος άνθρωπο που πλέον τοποθετείται ω QAnon Saman regrets, μετανιώνει που έλαβε μέρο στι εξεγέρσει του Καπιτολίου. Και επίση δηλώνει ότι εξαπατήθηκε από τον Donald Trump. Ο Chansley, ο οποίο το account του ήταν στο backstage.com ω ηθοποιό, μετά το κατεβάσανε το account εκείνο. Διαγράφηκε τα έχω δείξει σε βίντεο κανονικά, ειδικά για την ιστορία του συγκεκριμένου ανθρώπου. Την ξέρει απ' έξω και από μέσα. Μετά μπήκε αυτό μέσα, μασκαρεμένος, σαν ταινία, μέσα στο Καπιτόλιο και έκανε εξεγέρσει. Είδαμε το βίντεο με τον αστυνομικό, ο οποίο αστυνομικό του φερόταν λε και ήταν επίτιμο προσκεκλημένο. Αλλά από την άλλη μεριά, οι συνάδελφοι του αστυνομικού κάνανε μπούμ μπούμ τη γυναίκα, την υποστηρίκτρια του Donald Trump. Τη σκότωσαν, τη δολοφόνησαν. Ο Τζέι Κάντζελ όμω μπήκε κανονικά μέσα στο σωστό το σημείο. Οι φωτογράφοι βγάζανε φωτογραφίε, βίντεο, έγινε ολόκληρο σκηνικό και τώρα, μετά από πόσε μέρε που τον ανέκριναν, τι βγήκε και είπε, Ότι εξαπατήθη από τον Ντόναλτ Τραμπ. Ε, τι θα έλεγε, τι θα έλεγε, ακόμα και την αλήθεια να έλεγε εκεί μέσα. Τι πιστεύει, ότι θα έβγαιναν και θα λέγανε την αλήθεια, Όχι. Αυτό φυσικά δείχνει το ότι βγήκε και είπε αυτό το πράγμα, το οποίο είναι αναμενόμενο. Δείχνει το μεγάλο σκαμ, ακριβώ. Ότι θα προσπαθήσουν ακόμα και στην απουσία του Ντόναλτ Τραμπ, αυτοί θα κυνηγάνε τον Ντόναλτ Τραμπ. Δεν εξηγείται διαφορετικά. Η Νάνση Πελώση. Articles of impeachment to be delivered to Senate on Monday. Δεν θα χάσει χρόνο η Νάνση Πελώση. Τη δουλειά τη, ποια είναι η δουλειά τη, Να βοηθήσει του Αμερικανού πολίτε. Όχι Αμερικανέ πολίτη, νομίζει ότι η δουλειά τη Πελώση είναι να σε βοηθήσει εσένα. Όχι, όχι. Η δουλειά τη Πελώση είναι να βγάλει περισσότερα χρήματα εκεί πάνω στην εξουσία, να κυνηγήσει τον Donald Trump, να πετάξει τάχτη στα μάτια των media με το impeachment και από πίσω στο backend θα τρέχουν άλλα. Αυτό είναι η δουλειά τη Πελώση. Δεν το έχει καταλάβει ακόμα. Ποια είναι η δουλειά τη. Όσο ο Biden θα κάνει βρωμοδουλειέ και θα υπογράφει χωρί να κοιτάει καν τι του έχουν βάλει η πελώση θα πετάει στάχτη στα μάτια των Αμερικανών πολιτών. Ο Biden τώρα από την άλλη μεριά δήλωσε. Be clear. Are to get worse they get Let me be clear. Τα πράγματα θα συνεχίσουν να γίνονται χειρότερα πριν γίνουν καλύτερα. Θέλουν να το ρίξουν το, το stock market. Θέλουν να τους ρίξουν τους ανθρώπους. Θέλουν να δημιουργήσουν κάτι αρνητικό. Την καταλαβαίνεις την ατζέντα. Τώρα, πιο σημαντικά. Ο World Health Organization κάνει modify τον τρόπο με τον οποίο γίνονται τα τεστ και υπάρχει ενδεχόμενο να βγάζουν λιγότερα θετικά, λέει εδώ το braidbar.com, με result in fewer positives. Μπορεί να φέρει το αποτέλεσμα του να έχει λιγότερα θετικά. Δεν είναι σίγουρο ότι θα γίνει αυτό και θα σου βάλω και το link στην περιγραφή από κάτω για να διαβάσει το άρθρο αυτό εδώ, έτσι. Προφανώ δεν είμαι ειδικό στο κομμάτι των εμβολίων και όλα αυτά, και το άρθρο μπορεί να είναι λάθο. Παρ' όλα αυτά, είναι καλό να παίρνει κάποιε διαφορετικέ προοπτικέ. Όπω αυτή, για παράδειγμα. National Guard forced to evacuate Capitol Grounds after alleged mass complaint by Democrat Congressman. Και του βάλανε του ε, τους στρατιώτε στο υπόγειο. Του βάλανε να κοιμούνται στο υπόγειο, παιδιά. Και αυτό είναι μια πολύ όμορφη πράξη που κάποιος τους πήγε πίτσα. Δες, στο υπόγειο τώρα όλα αυτά, αυτός ο άνθρωπος εδώ τους πήγε πίτσα. Μια πολύ όμορφη πράξη. Το απαράδεκτο όμως είναι ότι τους παραχώσανε κάτω στο υπόγειο. Δηλαδή τους εκμεταλλευτήκανε καλά-καλά και όταν έγινε το πρώτο λάθος που ο Biden ήταν ο πρώτος ο οποίος με το δικό του mask mandate κυκλοφορούσε χωρίς μάσκα και η οικογένεια Biden δεν φορέσανε μάσκα για τη φωτογραφία κάτω από το άγαλμα του Lincoln αλλά οι φαντάροι πρέπει να κυκλοφοράνε με μάσκα και να ζουν υπό... δεν είναι σαν φαντάροι βασικά, στρατιωτικοί είναι πρέπει να κάνουν μια άθλια ζωή και για πόσο θα πάει αυτό, κανείς δεν ξέρει ξέρεις όμως τι γίνεται εδώ πέρα ο Donald Τραμπ είπε από τρίτα accounts ότι αυτό είναι άθλιο και έδωσε δωρεάν να μείνουν οι άνθρωποι, οι στρατιώτε αυτοί, οι στρατιωτικοί, στο ξενοδοχείο του. Ο Ντόναλτ Τραμπ δείχνει πραγματική ηγεσία. Ό,τι θέλει κάνει. Κάνει ό,τι θέλει. Ο Ντόναλτ Τραμπ στην απουσία του θα γίνει πιο μεγάλο όνομα από ότι ο Μπάιντεν στην εξουσία του. Τώρα ο Μπάιντεν από την άλλη μεριά ακόμα δεν ξεκίνησε πάλι είναι αγενέστατος. Correct. Τον ρώτησε κάποιος δημοσιογράφος κάτι και το παιδί επειδή κουράστηκε να υπογράφει

Wake up. Yes. Wake, up, wake up. Του πήρε ο ύπνος, παιδιά. Okay. <laughs> okay. um, Αυτό έγινε προεκλογικά. Χαριτολογώ εδώ. Το θέμα όμως είναι ότι ο άνθρωπος κουράζεται. Κουράζεται. Είναι λίγο δύσκολο για τον συγκεκριμένο άνθρωπο να ακολουθήσει. Παρόλα αυτά υπέγραψε 17 πράγματα την πρώτη μέρα. Έλα να τα δούμε ένα προς ένα. Νούμερο 1. Executive Order 1. Require masks on federal property. Απαιτούνται οι μάσκες. Το συγκεκριμένο νούμερο 1, σου ξαναλέω, ήταν ο πρώτος ο οποίος το κατέριψε. Και μάλιστα δημόσια. Νούμερο 2. Executive Order 2. Rejoin the World Health Organization. Α, μήπως γι' αυτό στο προηγούμενο που σου έδειξα ο World Health Organization αλλάζει τα κριτήρια testing για να βγάζουν πιο καλά αποτελέσματα σχετικά με τον ιό. Μπορεί, δεν ξέρω. Επειδή μπήκε και λέει reversal of Trump order. Νούμερο 3. Set up a COVID office that reports directly to Biden. Νούμερο 4. Extend foreclosure and eviction moratoriums. Eviction moratoriums σημαίνει ότι και άκουσε το αυτό γιατί είναι σημαντικό. Επηρεάζει πάρα πολύ το κομμάτι των ενοικιάσεων. Οι Αμερικανοί πολίτε χρωστάνε πάρα πολλά ενίκια. Πάρα πολλά ενίκια. Η Νέα Υόρκη δεν ξέρει τι θα κάνει η Νέα Υόρκη. Ο Κόμο είναι σε πολύ άσχημη κατάσταση. Ο Κόμο αυτή τη στιγμή θα αυξήσει τη φορολογία στου πλούσιου τη Νέα Υόρκη ή θα ζητήσει λεφτά από την κυβέρνηση. Ένα από τα δύο θα κάνει. Υπάρχει έλλειμμα στο χειρισμό τη Νέα Υόρκη από τον κυβερνήτη. Cuomo και έχουν τεράστιο πρόβλημα με τα ενίκια. Οι πολίτες δεν πληρώνουν ενίκια. Όμως ο Τζο Μπάιντεν θα παρατείνει το να μην μπορείς να τους κάνεις έξωση αυτούς που δεν σε πληρώνουν. Ωραία, καλό κακό δεν ξέρω. Executive Order 5. Freeze Student Debt Collection. Ο άμα χρωστάει μαθητής φοιτητή σε πανεπιστήμιο λέει freeze. Αυτό είναι καλό μάλλον. Climate. Executive Order 6 λέει: Rejoin the Paris Climate Accords. Reversal of Trump Order. Executive Order 7 Revoke the permit for the Keystone XL pipeline and cancel other Trump administration energy rules. Αυτό ήταν πολύ αρνητικό. Βγήκαν από τον Καναδά και είπανε ότι είμαστε απογοητευμένοι. Δεν περιμέναμε να το κάνει αυτό εδώ. Λοιπόν revoke the presidential permit for 8 billion Keystone XL pipeline that could have transported fossil fuels from Canada across the United States. Από τον Καναδά έμπαιναν στις Ηνωμένες Πολιτείες fossil fuels. Πετρέλαιο, αέριο, τέτοια σημασία. Αυτό πρέπει να καταλάβεις ότι ο Donald Trump, ο κορυφαίος Donald Trump, είχε κάνει κάποιο καλό deal με τον Καναδά, στο οποίο ήταν win-win situation. Ε, ο Τζο Biden επειδή δεν θέλει την Αμερική, το βλέπεις ξεκάθαρα, Εκ, ανε, ανεξ, ανεξάρτητη ενεργεία, κάτι θέλει εξαρτημένη, πήγε και έκανε κάτι το οποίο είναι απίστευτο. Σου έδειξα σε χθεσινό βίντεο για το fracking. I will not ban fracking. Ωραία. Αλλά βλέπει την ατζέντα ποια είναι. Και γενικά του βλέπει, δεν είναι σωστή. Nix the 1776 Commission. Αυτό τώρα είναι κάτι πολύ σημαντικό. Biden terminated the Trump administration's 1776 Commission. A project aimed at promoting a more conservative history curriculum in US schools that exists only a few months. The group released a report Martin Luther King Jr. Day that contained several inaccuracies and paragraphs lifted from other published works. Μπαίνει μέσα στην παιδεία ουσιαστικά με το συγκεκριμένο και αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο διδάσκονται κάποια πράγματα ιστορικά γεγονότα της Αμερικής. Το οποίο για μένα είναι τέρμα αρνητικό. Γενικά οι δημοκρατικοί μπαίνουν μέσα στην παιδεία, απλώνουν τα δίκτυα τους παντού Έλα, πάμε immigration. Ξέρει τι γίνεται στο immigration, ε. 9.000 περιμένουν από την Ονδούρα. And win Trump's changes to the census. Strengthen legal protection of for dreamers. Dreamers είναι οι παράνομοι μετανάστες που θέλουν να μπουν στην Αμερική. Και ο, Τζο Μπάιντεν του στέλνει μέσα. Abolish the Muslim ban. Το βγάζει το ban των μουσουλμάνων που είχε βάλει ο Donald Trump. Cancel the Trump administration's interior enforcement rule Εν τω μεταξύ πλάκα είναι ότι έχουν τεράστιο πρόβλημα με τους αντίφα τεράστιο πρόβλημα με τους αντίφα αυτά που γίνανε στο Seattle στο Portland σπάσανε headquarters των δημοκρατικών ή αντίφα δηλαδή μέχρι τώρα μιλούσαν αρνητικά για τον... για τον Τραμπ τώρα μιλάνε αρνητικά για τον Τζο Μπάιντεν και οι Black Lives Matter είναι στο ίδιο σύστημα και σιγά σιγά να, ξέ... να δεις ότι θα τους απομονώσουν εντελώς και του Black Lives Matter και του Αντίφα. Θα του απομονώσει η κυβέρνηση του Biden. Βασικά του έχει απομονώσει, γι' αυτό αντιδρούν με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή, αυτοί τον βοήθησαν να φτάσει σε ένα επίπεδο, να πάρει κάποιε ψήφου για να βγει πρόεδρο, Και τώρα του παρατάει και αυτού του ψηφοφόρου. Old construction of the US-Mexico border wall. Σταματάει το construction του του Μεξικού, τον τοίχο του Μεξικού, του Donald Trump. Extend deportation protection for Liberians. LGBT rights. Ξέρεις τι είναι LGBT, ε? Ban workplace discrimination against LGBT employees. Άμα δεν ξέρεις τι είναι, να το κάνεις Google. Government. Implement an ethics pledge for all executive branch official freeze Trump's midnight regulations. Αυτό το άρθρο θα το βάλω στην περιγραφή από κάτω. Είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί με αυτά εδώ τα οποία ρε συνέχεια reversal of Trump order. Αυτά τα Trump orders ήταν αυτά τα οποία έκαναν την Αμερική great. Ήταν αυτά τα οποία έκαναν την οικονομία μέσα στο pandemic να φτάσει σε, σε, στα, σε ανώτατα επίπεδα, σε πολύ ψηλά επίπεδα μέσα στην πανδημία. Και βασικά είναι πολύ σημαντικά να τα βλέπουν κάθε κυβέρνηση αυτά τα πράγματα, να δούνε τι έκανε ο Ντόναλτ Τραμπ και πώ πέτυχε αποτελέσματα. Τώρα βλέπει ότι ο Biden, ό,τι θετικό δημιούργησε ο Τραμπ, θέλει να το εξαλείψει. Αυτό που κάνει με το κομμάτι τη ενέργεια είναι άθλιο, απαράδεκτο. Σε αυτό το tweet βλέπω: Biden cancel the Keystone Pipeline, ban fracking and drilling permits, and just send a large military convoy into Syria έστειλε στρατιώτε, αν είναι αλήθεια αυτό εδώ, στη Συρία. Που δεν έχει λόγο να είναι ψέματα. Λέει Veteran Navy Intel Official. Κάτσε να κάνω και ένα follow το συγκεκριμένο τον άνθρωπο άκου εδώ πέρα. Γιατί τα λέει και πολύ πολύ καλά. Αν αντιλαμβάνεσαι τι συμβαίνει, ο Biden κατευθείαν με το που μπήκε στο office πάει να δημιουργήσει διπλωματικό επεισόδιο με το Ιράν και τη Συρία. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνει τι γίνεται. Στον Donald Trump το administration του δεν υπήρξε πόλεμος είναι περήφανοι όλοι οι Αμερικανοί για το συγκεκριμένο γεγονό. Τώρα ο Biden τι ετοιμάζει, τι κάνει, τι θα δουν πάλι τα μάτια μα. Πάλι θα ξεκινήσει στο Middle East να υπάρχει κάτι πολύ άσχημο εξαιτία του. Το Ιράν και η Κίνα ακόμα δεν προέδρευσε ο Biden και έχουν απαιτήσει. Το Ιράν θέλει να ξαναμπούν σε διαδικασίε διαπραγμάτευση, το ίδιο και η Κίνα. Γιατί, Γιατί ο Ντόναλτ Τραμπ του είχε παγώσει, του είχε βάλει αυστηρά μέτρα και αυστηρέ δοσοληψίε, trade deals. Θα δει ότι σιγά σιγά, μέρα με τη μέρα, η οικονομία θα αλλάζει. Αυτέ οι κινήσει που κάνει είναι αρνητικέ. Και οπωσδήποτε, στο τέλο τη μέρα, για μένα δεν μπορεί να φτάσει τον μεγάλο ηγέτη Donald Trump. Ο Τραμπ είναι πολύ δυνατό. Είδε το λάθο, είδε το άδικο και είπε: Αυτό είναι άσχημο πράγμα που κάνανε. Βάλτε στο ξενοδοχείο. Όσοι θέλουν να πάνε. Οι στρατιωτικοί τον αγαπάνε τον Τραμπ. Ο Biden συχαίνεται του στρατιωτικού. Ο Biden θέλει να στείλει του στρατιωτικού να κάνουν πόλεμο. Και κάτι άλλο σημαντικό εδώ, να ξέρει το άκουσα από τον Donald Trump. Η ηγεσία του στρατού θέλει του πολέμου. Γιατί? Γιατί βγάζουν λεφτά από τάγκ, από τέτοια, από μίζε και βγάζουν χρήματα από εκεί πέρα. Οπότε του θέλουν του πολέμου. Ο Biden αντίστοιχα θέλει του πολέμου. Έχω την εντύπωση, θα δείξει η ιστορία. Η ιστορία πάντω μέχρι στιγμή ξέρουμε ότι έδειξε ότι ο Donald Trump δεν έκανε κανένα πόλεμο. Άφησε ελάχιστου Ελάχιστου στρατιώτες στο Middle East και σήμερα μαθαίνω ότι ο Joe Biden πάει και κάνει αυτό το πράγμα θέλει στρατό πίσω στη Συρία ενώ τους τράβηξε πίσω ο Donald Trump πριν από τα Χριστούγεννα αρχίζεις και βλέπεις σιγά σιγά τι συμβαίνει θα σου βάλω το link στην περιγραφή από κάτω να δεις και να διαβάσεις ακριβώς τι πέτυχε ο Donald Trump, τι έκανε ο Donald Trump και τι κάνει ο Joe Biden. Εκεί θα καταλάβει πάρα πολλά πράγματα. Εγώ για, για λόγου χρόνου δεν μπορώ να τα διαβάζω εδώ πέρα και ξέρω ότι μου έχετε πει οι περισσότεροι να μην τα διαβάζω πολύ πολύ τα αγγλικά. Αυτό το βίντεο έφτασε στο τέλο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολούθησε και το σημερινό επεισόδιο. Να σε καλά, το εκτιμώ. Αν είσαι καινούριο σε αυτό το κανάλι, πάτε στο κουμπάκι που λέει subscribe εγγραφή. Αν θε να με υποστηρίξει έμπρακτα, πάτε στο κουμπάκι που λέει join συμμετοχή και θα σου δίνω βίντεο το οποίο έχει να κάνει με μετοχέ και επενδύσει. Αν σε ενδιαφέρουν μετοχέ και επενδύσει ή απλά θέλει να με υποστηρίξει και να μου κάνει αυτή τη δωρεά, Πάτσε το κουμπάκι δίπλα το subscribe το join, το μπλε. Να σε καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε εκτιμώ όπως και να έχει και να ξέρει, ξέρω πολύ καλά ότι με υποστηρίζει και με κάνει share σε αυτά τα βίντεο. Likes. Βασικά, smash the like button. Μην ξεχάσεις να δει και τα τελευταία βίντεο του καναλιού εδώ πέρα και εμεί τα λέμε αύριο. Να σε καλά. Γεια σου.